πείτε ότι θα σηκωθεί. Γυναίκα θα σηκωθεί. Γυναίκα, λες. Μην μου πείτε πια. Γυναίκα θα σηκωθεί. Το συγκεκριμένο τραγούδι που τραγουδάω, το τραγουδούσα όταν έπαιζα στον δρόμο, το τραγουδούσα με αυτόν τον τρόπο και μου έκατσε δηλαδή πολύ καλά. Φάνηκε ότι είναι πολύ δικό σου αυτό που έκανε. Ας τα χέρια σου, παιδάκι μου, κάτω. Έλα, σταμάτα. Δεν έχω, λέει, άγχος και είναι άμυνα όλη την ώρα. Λοιπόν, κιθάρα. Δεν ξέρω. Αλήθεια, τα κάνουμε στον άνθρωπο. Κιθάρα μου πάντα μου λείπει. Λοιπόν, Αλέξανδρέ μου, εμένα πάρα πολύ μου άρεσε ότι έκανες το κομμάτι. Δεν, δηλαδή, πήγες στο original κοντά. Μόλις πάτησες την νότα αυτή με full voice, χάρηκα, λέω, επιτέλους κάποιος δεν προσπάθησε να κάνει αυτό που κάνω όλοι. Και δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω, παιδιά, αλλά εμένα ο Αλέξανδρος μου βγάζει κάτι τόσο γλυκό και θετικό. Δηλαδή δεν μπορώ να μην το συμπαθήσω. Δεν γίνεται να μην το συμπαθώ και να μην τον αγαπώ. Και αυτό εδώ που είμαστε στο παιχνίδι, στη τηλεόραση, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θεωρώ ότι είναι πολύ συμπαθής. Και για πείτε μου, ρε παιδιά, σε ποια καρέκλα όμως. Μου φωνάζετε καρέκλα, καρέκλα. Φτάσει ακόμα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ακόμα. Γιώργο, Γιώργο. Είναι αντένει η καρέκλα. Ρε Γιώργο, βγάλε το φίδι από την τρύπα. Είναι αντένει η καρέκλα. Και λες τώρα αυτός πού θα είναι στην αγορά, πού πέφτει στην αγορά, τι καριέρα θα κάνει, πού θα τον βάλεις. Αυτή τη φορά είναι αρκετά πολύτιμη βοήθεια από τον Γιώργο Λεβέντη, γιατί είναι η στιγμή που πρέπει όντως να σηκώσει ένα από τα τέσσερα παιδιά. Το κομμάτι ήταν μέσα στο κομμάτι. Ναι, ναι, και άργησε να βγει. Και άργησε να βγει. Δεν το πανεπιστήμιο συναισθηματικά, ήταν πολύ βαθιά. Εντάξει, είναι δύσκολο. Όμως η πρώτη απόφαση σου είναι παίρνει καρέκλα ή όχι. Και μετά πια καρέκλα. Κάνω γιατί πραγματικά είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πολύ με βοηθάτε, ρε παιδιά, πόσο πολύ με βοηθάτε. Ο Σταύρος, η Βάλια είναι ο ένα, αλλά και ο Νίκος. Νομίζω ότι επειδή ακούμε τον κόσμο που φωνάζει, κρέμονται από τα χέρια της Πέγγης. Τραγούδησαν όμορφα, θα προτιμούσα να είχα μια κακή ημέρα κάποιου από τους τέσσερις που κάθονται στις καρέκλες. Δεν ξέρω με ποιο κριτήριο αυτή τη στιγμή πρέπει